Συνεχίζουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, τη γνωριμία μας με την Κύπρο και συγκεκριμένα με την Ιερά Μητρόπολη Μόρφου, μια μητρόπολη ιστορική, αγιοτόκο, αλλά και μαρτυρική, καθώς μέρος της εκτάσεώς της ανήκει σήμερα στα κατεχόμενα. Στο χωριά στο Μεδίσι είναι ένα από τα τέσσερα οδοφράγματα που βρίσκονται στην Κύπρο. Περνάει μέσα από το χωριό και λίγο έξω από το χωριό είναι το οδοφράγμα που ενώνει τον Αστρομερίτη με την κατεχόμενη Μόρφη. Είναι φυλάκιο δικό μας. Εκεί κάτω είναι τα Ηνωμένα Έθνη και αμέσως οι Τούρκοι. Εδώ είμαστε στο δόφραγμα του Αστρομερίτη, όπου γίνεται ο έλεγχος από τις αρχές για να περάσουμε από τις ελεύθερες περιοχές της κατεχόμενης. Αν ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο γέροντα, πάμε ακριβώς στην πόλη της Μόρφου. Πόσα χιλιόμετρα είναι η πόλη της Μόρφου? Περίπου 4-5 χιλιόμετρα. Πολύ κοντά. Πηγαίνουν πολλοί Ελληνοκύπροι στα κατεχόμενα. Προσκυνήσουν τις εκκλησίες τους, να δουν τα σπίτια τους, να δουν τους τάφους των δικών τους, τις γειτονιές που μεγάλωσαν. Αυτοί που έφυγαν έφηβοι, τώρα είναι μεσήλικες. Εκτός από όλα τα εκκλησιαστικά, τα οποία σύμφωνα με τη θέση σας ασχολείστε πανιερότητα, γνωρίζουμε ότι αγαπάτε πολύ και τα εθνικά θέματα και ότι συμβάλλετε πολύ στο να προωθηθούν τα δίκαια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και πείτε μας, ποια είναι η γνώμη σας και τι προβλέπετε, θα βρεθεί κάποια λύση στο Κυπριακό? Να ακούστε, εδώ έχω μια ενδιάζουσα άποψη που κάπως διαφοροποιείται και από τους υπόλοιπους, όχι θα έλεγα μόνο πολιτικούς, αλλά και συνοδικούς αδελφούς. Οι Κύπροι, πάτερ μου, όλα αυτά τα χρόνια, μετά την τραγική κατάληξη των εθνικών ιδεών, ένωσης και μόνον ένωσης, και τελικά αντί να γίνει ένωσης, απειλείται η διχοτόμηση της νήσου. Και οι Τούρκοι είναι εντός των τυχών, όχι εκτός των τυχών. Και αφού έγιναν και δημοψηφίσματα και άλλα και άλλα, και ο καθένας είχε τη δική του στάση απέναντι σε αυτά. Οριμάσαμε, εμεγαλώσαμε και να καλά ο Ερτογάν, που σύντομα δεν θα είναι καλά ο καημένος, μας έδειξε το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Ότι το όραμα της Τουρκίας είναι η αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε, εδώ διεκδικούν τη Θράκη, εδώ διεκδικούν τη Θεσσαλονίκη, αφισβητούν τη Μακεδονία ως ελληνική χώρα. Θέλουν τη Βοσνία να την ελέγχουν, την Αλβανία να την κάνουν προτεκτοράτο. Και θα
βοηθήσουν την Κύπρο, η οποία είναι σε απόσταση αναπνοής από την Ατάλεια και τη Μερσίνα και τα Άδανα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η απειλή είναι τεραστία για την Κύπρο και επιπλέον η έβρεση εις την ΑΟΣ της Κύπρου, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη όλων αυτών των αερίων και πετρελαίων και οι δρόμοι της ενέργειας έχουν δημιουργήσει μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν ξέρουμε τι θα γεννήσει η επόμενη μέρα. Άρα, η δική μου εκτίμηση είναι ότι το Κυπριακό θα λυθεί. Όχι μέσα από συνομιλίες. Αυτή είναι η διαφορετική αντίληψη που έχω. Πολλοί νομίζουν ότι τώρα που άρχισε και φτωχαίνει η οικονομία της Τουρκίας, θα λυγίσει ο Ερντογάν και θα δεχτεί μια βιώσιμη λύση. Ναι, θα είναι μια λύση η οποία θα ελέγχει ένα μεγάλο μέρος του βορρά, θα το κατέχει μάλλον ένα μεγάλο μέρος του βορρά και θα ελέγχει με άλλους τρόπους τον Νότο. Άρα η λύση που βλέπω εγώ είναι ότι μέσα από αυτόν τον διαφαινόμενο και προφητευόμενο παγκόσμιο πόλεμο που ήδη ζούμε τα προεόρτια του στη Συρία, στο Ιράκ και σε λίγο από ό,τι φαίνεται μεταξύ Ισραήλ και Περσίας. Η Τουρκία έχει άμεση εμπλοκή σε όλα αυτά και υπερασπίζεται τα ανατολικά της σύνορα από το διαφαινόμενο κουρδικό κράτος. Είχαμε κάποτε στο χωριό μου έναν ιεροψάλτη, ο οποίος το 72-73 άρχισε να κλαίει γοερά. Ήταν ο Δημήτρης του Πρωτόπαπα, σοβαρός άνθρωπος. Τον έφτασα. Όταν του είπαν οι κόρες του, γιατί κλαίεις, πατέρα. Λέει, αχ, παιδιά μου, Τούρκοι θα κατοικήσουν στο χωριό μας. Τούρκοι, του λέει, στο χωριό μας. Ναι. Και θα πιάσουν τη μισή Κύπρο οι Τούρκοι. Και θα μείνουν για πάντα οι Τούρκοι στο χωριό μας, πατέρα, ερώτησαν οι κόρες του. Όχι, θα μείνουν για πολύ καιρό και θα πεθάνουν πολλοί δικοί μας στην προσφυγιά. Αλλά όταν ακούσετε ότι ιδρύθηκε μία καινούργια χώρα στην Τουρκία που θα λέγεται Κουρδία, τότε θα επιστρέψετε όλοι πίσω χωρίς πόλεμο. Όταν αυτά τα λέγαμε πριν 10 χρόνια, μερικοί μας σε θεώρησαν γραφικούς. Βεβαίως, όταν τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος αυτά, η μισή εκ των θρήσκων τον εθεώρησαν γραφικών, τον Άγιον Παΐσιο, ότι μιλά σαν πρόσφυγας, όχι σαν Άγιος και προφήτης του γένους. Τώρα που βλέπουμε όλα αυτά που είπε ο Άγιος Παΐσιος να έχουν πραγματοποιηθεί τα μισά, η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η μετανάστευση που τότε ήταν άγνωστη και μας την περιέγραφε, και άλλα πολλά, η κατάσταση, ο πόλεμος της Συρίας. Τώρα, γιατί να μην περιμένω και μέσα από τη σύγχρονη γεωστρατηγική, όχι μόνο από τον προφητικό λόγο των Αγίων, τον οποίο πιστεύω. Και ο δεχόμενος προφήτη, ισόνομα προφήτου, μισθόν προφήτου λείψεται. Και είναι ευθύνη των επισκόπων να ασχοληθούν με τον προφητικό λόγο των Αγίων για να διακρίνουν τι είναι αληθές και τι είναι πλανεμένο. Γιατί είναι ψευδές, διότι υπάρχει ο κίνδυνος της πλάνης και εκεί. Αλλά να μην τα κάνουμε όλα πλάνη. Δεν γίνεται. Τον είναι ολιγοπιστία πρώτα ημών των επισκόπων. Αντιλαμβάνεστε ότι η δική μου αίσθηση είναι αυτή. Ότι έχουμε μία Τουρκία, η οποία στην προσπάθεια της να γίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα αυτοδιαλυθεί. Και άλλοι που τώρα είναι φίλοι της και αργότερα θα φανούν εχθροί της, θα τη διαλύσουν έτη και έτη και οι Κούρδοι θα κάνουν το δικό τους κράτος. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία και τις πολλές περιφερειακές ανακατατάξεις
που θα προκαλέσει ο παγκόσμιος πόλεμος, η Κύπρος έχει το μερτικό της. Και το μερτικό της, από ό,τι φαίνεται, θα είναι καλό. Αλλά μέσα από μια επώδυνο διαδικασία. Χαίρομαι πραγματικά, πανιερώτατε, που κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη την κλείνουμε με ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα έρθει η ώρα να ελευθερωθούν όλοι αυτοί οι τόποι. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε σύντομα να λειτουργήσετε στην καθέδρα σας ελεύθερη πια. Αμήν, αμήν. Ο Θεός να δώσει. Κάθε καλό και στην Ελλάδα μας. Την ευχή σας να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κατευθυνόμαστε τώρα στο χωριό Ορούντα, τον τόπο καταγωγής του Αγίου Φιλουμένου, του νέου Ιερομάρτυρος. Το χωριό μας έχουμε τη μεγάλη τιμή να είναι η πατρίδα του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Από εδώ κατάγεται η καταγωγή του Αγίου, παρόλο που ο ίδιος δεν έζησε εδώ στο χωριό ως μόνιμη κατοικία, ερχόταν κάποια Σαββατοκύριακα, διότι οι γονείς του έφυγαν Λευκωσία με το που γεννήθηκε ο Άγιος, ίσως λίγο πριν να γεννηθεί ο Άγιος, και έτσι ερχόταν, επισκεπτόταν Σαββατοκύριακα όλη η οικογένεια. Μετά μαζί με τον αδερφό του, τον Άγιο Γέροντα Ελπίδιο, αποφάσισαν να ακολουθήσουν την μοναχική ζωή. Έφυγαν στο Σταυροβούνι, μετά στα Ιεροσόλυμα, όπου και μαρτύρησε εκεί ο Άγιος Φιλούμενος. Έχουμε όμως ακόμα δύο τιμωμένους Αγίους, τον Άγιο Απόστολο Λουκά, που είναι και ο προστάτης εδώ του χωριού και είναι αφιερωμένος ο ναός μας στον Άγιο Λουκά, και φυσικά τον Άγιο Νικόλαο, να έχετε ήδη επισκεφθεί το μοναστήρι εδώ που έχουμε στο χωριό. Ο ναός μας χτίστηκε το 1930, τελείωσε βασικά, έγινε το 1932, αποπερατώθηκε ο ναός, παρόλο που ξεκίνησε ήδη από το 1916 η κατασκευή του. Όπως βλέπετε, οι περισσότερες εικόνες του εικονοστασίου μας είναι παλαιότερες του ναού μας, είναι του 19ου αιώνα, στα μέσα του 19ου αιώνα, πλήστες, και προέρχονται από παλαιότερο ναό που υπήρχε στο χωριό, ακριβώς απέναντι από το ναό μας, ο οποίος δυστυχώς γκρεμίστηκε από τους κατοίκους του χωριού όταν χτιζόταν ο ναός αυτός και χρησιμοποιήθηκαν κάποια υλικά, οι πέτρες κυρίως, στην ανέγερση του ναού αυτού. Σώζονται όμως οι εικόνες, κάποια ιερά σκεύη και το εικονοστάσι το παλαιό, του παλαιού ναού, το οποίο βρισκόταν πριν από το 1972, όταν και έγινε το εικονοστάσι αυτό, βρισκόταν στο ναό μας. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, Λουκά Χριστοφίλητε ιατρέ, ψυχών και σωμάτων, άγιε σόλδινε πρέσβευτα,
προσδέχω αιτήσεις ή και τόν σου και το Κυρίο ταχαίως προσάγαγε. Η εικόνα αυτή είναι των Αγίων Ηλιοφώτων. Οι Άγιοι Ηλιοφώτοι είναι Άγιοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ δίπλα σε ένα χωριό ακριβώς δίπλα από την Ορούντα. Είναι η Κάτω Μονή και είναι ένα χωριό το οποίο πλέον δεν υφίσταται. Ονομάζεται όμως Άγιοι Ηλιοφώτοι, όπου υπάρχει εκεί το εκκλησάκιο που μαρτύρησαν οι Άγιοι. Το χωριό είναι Άγιοι Ηλιοφώτοι. Ναι, δίπλα από την Κάτω Μονή δεν υπάρχει πλέον, δεν υφίσταται το χωριό. Υπάρχει όμως ο ναός και ο χώρος εκεί της Ιεράς Μονής. Ονομάζονται έτσι, έτσι τους λένε εδώ στην περιοχή, από τον ιερομόναχο Άγιο Ηλιόφωτο. Και οι πέντε Άγιοι ονομάζονται κατ' εφημισμόν Άγιοι Ηλιόφωτοι από τον γέροντά τους. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία για τον ναό μας αυτόν είναι το γεγονός ότι όταν ήταν υπό ανέγερση, κάποια στιγμή τελείωσαν όλοι οι πόροι. Σας είπα, γκρεμίστηκε και ο άλλος ο ναός για να χρησιμοποιηθούν οι πέτρες. Οπότε υπήρχε δυσκολία στο να αποπεράσει ο θείο ναός. Και τότε κάποιος δάσκαλος, ο οποίος ήταν στην Αθήνα, κέρδισε η ομολογία του και έστειλε ό,τι χρειαζόταν για να αποπεράσει ο θείο ναός. Έστειλε κάποια χρήματα δηλαδή στον αδερφό του, ο οποίος φρόντισε να έρθουν πέτρες, να μεταφερθούν, πλήρωσε τους εργάτες και έτσι φρόντισε δηλαδή ο Άγιος Λουκάς να υπάρχει αυτή η εξέλιξη και όντως να αποπερατωθεί ο ναός μας. Και όντως υπάρχει και μια επιγραφή στην είσοδο στον Σταύρο Σταυρινάκη, όπως είναι ο ευεργέτης, είναι ο δάσκαλος του οποίου κέρδισε η ομολογία και έδωσε τα χρήματα στην αποπεράτωση του ναού μας. Ήδη από το 16 ήταν, μπορεί και πιο νωρίς, ήταν υπό ανέγερση, διότι τα παράθυρα έχουν επιγραφεί 1916, που σημαίνει ότι τουλάχιστον τα παράθυρα έγιναν εκείνη την εποχή. Αυτό φαίνεται και εξωτερικά, ότι μέχρι ένα σημείο υπάρχει κάποιο είδος πέτρας, που είχαν σταματήσει οι εργασίες, και μετά από κάποιο σημείο και μετά άλλο είδος πέτρας, που προφανώς έγινε μετά τη δωρεά του ευεργέτη μας, του Σταύρου Σταυρινάκη. Ο Χριστός, η Παναγία, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, του Αποστόλου Λουκά, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, είναι του 19ου αιώνα, στα μέσα του 19ου. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου είναι η παλαιότερη που έχουμε στο ναό, του 15ου ή 16ου αιώνα, και σώθηκε από μια μονή του Αγίου Γεωργίου. Βρισκόταν σε ένα ορεινό σημείο λίγο πιο ψηλά. Τότε οι μοναχοί ήταν ανθρώα, η μονή του Αγίου Νικολάου τότε, πήγαν και συνέλεξαν ό,τι κατάφεραν, ό,τι διασώθηκε. Έβαλαν φωτιά οι Τούρκοι, σκότωσαν τους μοναχούς και διασώθηκε αυτή η εικόνα, δεν ξέρω με τι άλλο σώθηκε, και έμεινε εδώ στο ναό μας. Δίπλα στην εικόνα της Παναγίας είναι ο Άγιος Σπυρίδων. Μάλιστα. Δεν έπρεπε να είναι ο Άγιος Λουκάς που ετοιμάται εδώ ο ναός? Ναι, στην Κύπρο υπάρχει αυτή η διαφορά, θα το δείτε σε πάρα πολλούς ναούς, σε σχέση με την Ελλάδα, όπου συνηθίζεται δίπλα στην εικόνα της Παναγίας να βρίσκεται η εικόνα του Τιμωμένου Αγίου, που είναι αφιερωμένος ο ναός. Εδώ στην Κύπρο συνηθίζεται να μπαίνει στη γωνία. Ουσιαστικά στο πλάι του εικονοστασίου μπαίνει ο Άγιος, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός. Όπως επίσης μια διαφοροποίηση που υπάρχει ακόμα και στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, στους περισσότερους ναούς, στην πόρτα βρίσκεται συνήθως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Εδώ θα δείτε ότι βρίσκεται ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Κάτι το οποίο το συναντούμε και στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου, αλλά και σπανίως σε κάποιους άλλους ναούς της περιοχής. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Προφανώς γιατί υπήρχε μια ιδιαίτερη τιμή στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.
Βλέπετε, οι εικόνες του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Νικολάου είναι στα μέσα του 20ου αιώνος. Υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους παλαιούς ναούς της Κύπρου αντίστοιχες εικόνες, διότι τότε με αυτή την τεχνοτροπία με λάδι αγιογραφούσε το Σταυροβούνι. Και οι πλήστοι πήγαιναν και έπαιρναν τις εικόνες από εκεί. Γι' αυτό θα δείτε, οι περισσότεροι παλαιοί ναοί της Κύπρου έχουν κάποιες εικόνες αυτής της περίοδου. Και εγώ έζησα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου στην Ελλάδα, παρότι από Κύπριους γνωρίζει πρόσφυγες. Έζησα όμως, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα. Κάτι που κάνει εντύπωση σε κάποιον που έρχεται είναι ότι δεν υπάρχει τα δύο διαζώματα δεξιά και αριστερά για άντρες και γυναίκες, αλλά οι άντρες συνηθίζουν να κάθονται μπροστά στην Κύπρο και οι γυναίκες δεξιά και αριστερά πίσω. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω για κάποιο λόγο έχει μείνει παραδοσιακά. Οι άντρες κάθονται μπροστά και οι γυναίκες πίσω. Επίσης στην Ελλάδα τα στασίδια είναι γύρω-γύρω στους τοίχους και στο κέντρο είναι στους ενωριακούς ναούς. Στο κέντρο είναι οι καρέκλες. Εδώ βλέπουμε στασίδια παντού μέσα στο ναό. Ναι, έτσι υπάρχουν βέβαια ναοί και οι νεότεροι έχουν καρέκλες στο κέντρο. Αλλά οι παλαιότεροι ναοί έτσι είναι με τα στασίδια. Το παλαιό μας εικονοστάσι. Προσφάτως, εδώ πριν από το Πάσχα, καταφέραμε να το συντηρήσουμε δωρεά κάποιου από δήμου του χωριού και έχει αναρτηθεί και λέμε «Εως ότου, ίσως αν θέλει ο Θεός, αγιοκαταταχθεί ο Άγιος Ελπίδιος», γιατί εδώ για όλους εμάς το χωριό ο Άγιος Γέροντας Ελπίδιος, ο αδελφός του Αγίου Φιλουμένου, είναι Άγιος. Όλοι τον τιμούμε σαν Άγιο και ελπίζουμε, αν ο Θεός το θέλει, να αγιοκαταταχθεί, να χτιστεί ναός και να βάλουμε και το παλαιό εικονοστάσι εκεί, να έχει λειτουργική αξία, διότι παρόλο που έχει και αρχαιολογική αξία, για μας θέλουμε να έχουν χρήση τα κειμήλια μας λειτουργική. Κατευθυνόμαστε στην οικία του Αγίου Φιλουμένου. Όπως ανέφερα και πριν, για μας, όταν λέμε, δεν λέμε οικία Αγίου Φιλουμένου, λέμε η οικία των Αγίων Φιλουμένου και Ελπιδίου. Είναι η οικία των προγόνων τους. Όπως είπαμε, ήδη πιθανότατα δεν πρόλαβαν να ζήσουν στην οικία αυτή, αλλά έζησε η οικογένεια εδώ, μια οικογένεια η οποία είχε αγιότητα και αγία διαγωγή και από την γιαγιά την Αλεξάνδρα και από τους γονείς των Αγίων Γεώργιο και Μαγδαληνή, τους οποίους μάλιστα και η γιαγιά Αλεξάνδρα και οι γονείς των Αγίων έχουμε την ευλογία να τους φιλοξενούμε εδώ στο κημητήριο. Σίγουρα και αυτοί θα ήταν Άγιοι άνθρωποι για να βγάλουν δύο παιδιά Αγίους. Και η γιαγιά η Αλεξάνδρα, από την οποία πήραν αυτή την ευλάβεια, την λαϊκή, αλλά και την μοναχική τάξη. Στον βίο των Αγίων αναφέρεται ότι όλη η οικογένεια είχε ένα δωμάτιο στο σπίτι στη Λευκοσία όπου έκαναν τη βραδινή τους προσευχή και άφηναν τη γιαγιά Αλεξάνδρα και τους δύο δίδυμους, Σοφοκλή και Αλέξανδρο, τον Άγιο δηλαδή Φιλούμενο και τον Άγιο Γέροντα Ελπίδιο, τους άφηναν τελευταίους διότι αργούσαν υπερβολικά πολύ. Έκαναν μοναστική ακολουθία, κανονικά το μοναστικό κανόνα, πριν να κοιμηθούν. Αγάπησαν τόσο πολύ τη μοναστική ζωή, ώστε σε ηλικία 14 ετών έφυγαν από το σπίτι τους κρυφά με κάποιο κάρο που βρήκαν και τους πήγε μέχρι το Σταυροβούνι. Όταν το έμαθαν οι γονείς τους και ήρθαν, επέστρεψαν στο σπίτι, αλλά μετά από μικρό χρονικό διάστημα, πλέον με την ευλογία των γονιών τους, επέστρεψαν στο Σταυροβούνι, όπου ξεκίνησαν την μετάνοιά τους, τη μοναστική τους ζωή. Σύντομα μαζί τα αδέρφια έφυγαν στα Ιεροσόλυμα, όπου ο Άγιος Φιλούμενος μέχρι το μαρτυρικό του θάνατο έζησε εκεί, διακόνησε σε όλα τα προσκυνήματα που του ζητήθηκε. Μάλιστα ήταν αυτός που θα έλεγε πάντα ναι. Γι' αυτό και τον έστελναν συνήθως στα προσκυνήματα που δεν ήθελε κανένας άλλος να πάει και στα διακονήματα που κανένας δεν ήθελε άλλος να πάει.
ακόμα και στο τέλος, όταν ένα χρόνο περίπου πριν από το μαρτυρικό του θάνατο τον έστειλαν στο φρέα του Ιακώβ, στην Ιεραμονή εκεί της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, ο ίδιος είπε σε φίλους του ότι «Δόξασε ο Θεός, ένα μαρτυριάκι θα μας σώσει». Και έτσι προφήτευσε ο Άγιος και το μαρτυρικό του θάνατο. Δεχόταν απειλές, αλλά φυσικά δεν μπορούσαν να τον πτωήσουν. Και είναι και ο τρόπος όπου ο Άγιος Τριαδικός Θεός ενεργεί, ενώ ήταν υποδιωγμό εκεί ο ναός, τόσο από τους Εβραίους, όσο και από τους Μουσουλμάνους που κατοικούν στην περιοχή και μέχρι σήμερα δέχεται... του Αγίου Μάρτυρος Φιλουμένου η ημέρα, η μνήμη, κρύφτηκαν κάποιοι φανατικοί Εβραίοι, ο ένας είναι αποδεδειγμένος, πιθανότατα είναι περισσότεροι που βρίσκονταν εκεί και αφού έκλεισαν οι πόρτες, κατέσφαξαν τον Άγιο. Μάλιστα, ενώ στην αρχή επίσημα η εβραϊκή αστυνομία είπε ότι με χειροβομβίδα σκοτώθηκε ο Άγιος, μαρτύρησε ο Άγιος, ήδη ο αδερφός του Άγιος Γέροντας Ελπίδιος, ο οποίος επικοινώνησε με θαυμαστό τρόπο με τον Άγιο ακριβώς την ώρα που ο Άγιος μαρτυρούσε. Φώναξε στον Άγιο Γέροντα Ελπίδιο, «Αδελφέ μου, με σφάζουν, μη μνησικακίσεις, συγχώρεσέ τους». Και μόλις ακούστηκε ότι από χειρομοβίδα σκοτώθηκε ο Άγιος, ήδη ο Άγιος Γέροντα Ελπίδιος είπε ότι «Δεν είναι αλήθεια αυτό». Τον έσφαξαν τον αδελφό μου και όντως μετά από καιρό αυτό αποδείχθηκε και μάλιστα ο Άγιος Φιλούμενος φρόντισε και για την σύλληψη του δήμιου του, διότι ο ίδιος άνθρωπος προσπάθησε να σκοτώσει και τον διάδοχο του Αγίου εκεί στο προσκύνημα, τον Γέροντα Ιουστίνο, και ο Άγιος ξύπνησε τον Γέροντα, του λέει «Ξύπνα να κάνεις τον όρθιο». Ήταν πολύ νωρίς βεβαίως, μέχρι να συνέλθει ο Γέροντας, «Μα, πάτερ μου, είναι νωρίς». Και όμως σηκώθηκε και διαπίστωσε ότι ήταν κρυμμένος. Ίσο Κύπρου το βλαστήμα και ιερό μάρτυρα νέων Ιακώβ θείου φρέατος φιλούμενον τιμήσω με πίστη ως πρόμαχον της πίστεως ημών και αίτη τον οπλήτη Χριστού της αλήθειας πόθο κράζοντες. Δόξα τος εδοξάσαντι Χριστό, δόξα τος εαφθαρτήσαντι, δόξα τος ημί χειραγωγών προς πόλων δείξαντι. Εδώ στο χωριό η τιμή του Αγίου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τον αγαπούν στο χωριό, υπάρχουν ακόμα συγγενείς, άνθρωποι οι οποίοι τον είχαν επισκεφθεί στα Ιεροσόλυμα. Λίγο πριν αγιοκαταταχθεί ο Άγιος, ο ιερός ναός
του Αποστόλου Λουκά η Ενωρία αγόρασε αυτό το σπίτι με σκοπό να το ανακατασκευάσει. Ήταν σε πολύ άθλια κατάσταση. Μάλιστα όταν ήρθα και εγώ στο χωριό, το βρήκαμε ουσιαστικά λίγο πριν να πέσει. Με τη βοήθεια του Θεού, με την ευλογία του Πανιεροτάτου Μητροπολίτη μας, κ. Νεοφύτου, αποφασίσαμε να το ανακατασκευάσουμε και σε κάθε στιγμή ο Άγιος μας έδειχνε ότι είναι θέλημά του να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο κατά κάποιον τρόπο ήταν μεγαλύτερο από τις δυνάμεις του χωριού, διότι σε ένα χωριό πλέον πραγματικά 300 κάτοικοι έχουν μείνει στο χωριό και η πλήστη μεγάλης ηλικίας. Παρ' όλα αυτά, ο Άγιος έδειχνε τον δρόμο όποτε υπήρχε μια δυσκολία οικονομική. Ερχόταν κάποιος και έλεγε πως βρήκε κάποια χρήματα ή πως ήρθανε με πιο σημαίνουσα, ας πούμε, και σαν προσφορά και σαν δωρεά, αλλά και σαν θαυμαστό γεγονός, κάποιος ο οποίος ακριβώς όταν υπογράφτηκαν τα συμβόλαια με τον εργολάβο για την ανακατασκευή εδώ της οικίας, ήρθε και μου είπε ότι τελεσιδίκησε μια κάτι που περίμενε κάποια χρήματα μετά από 10 χρόνια και πλέον. Και λέει, σκέφτηκα ότι αυτό ήταν θέλημα του Αγίου. Το 1/3 από αυτό το ποσό το αφιέρωσε εδώ στον Άγιο, που ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια και στο άλλο χώρο που ονομάζονταν Δίχωρο, στο οποίο ουσιαστικά ζούσε η οικογένεια, ήταν ο κυρίως χώρος. Αυτός είναι ο χώρος που σώζεται ακριβώς όπως ήταν όταν ζούσε και η οικογένεια του Αγίου εδώ. Και μάλιστα ήταν αρχοντόσπιτο και αυτό αποδεικνύεται και από την Σουβάντζα. Αν δείτε αυτό το γύψινο, ονομάζεται Σουβάντζα εδώ στην Κύπρο, αυτό το όνομα του έχουν δώσει. Και θα δείτε πώς έχει σκαλισμένους τον δικέφαλο αετό, φιλοτεχνημένο. Κάτι που ήταν σύνηθες, δηλαδή ένα αρχοντόσπιτο συνήθιζε να έχει σουβάντζα και μάλιστα με το δικέφαλο αετό σκαλισμένο πάνω και σώζεται όπως ήτανε. Προσπαθήσαμε να έχουμε αντικείμενα της εποχής, δηλαδή τα πιάτα που βλέπετε δεν έχουν καμία σχέση με τον Άγιο Φιλούμενο, αλλά είναι της εποχής όπου ζούσε εδώ η οικογένεια του Αγίου και τα έπιπλα ως επιτοπλίστων είναι εκείνης της εποχής. Νεότερο είναι αυτό το κρεβάτι, το οποίο όμως είναι του Αγίου Γέροντος Ελπιδίου, είναι το δικό του το κρεβάτι, από την περίοδο που έζησε στην Αθήνα ο Άγιος. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο για τους, και τον Άγιο Φιλούμενο και τον Άγιο Γέροντα Ελπίδιο, είναι ότι εκτός από την οσιακή ζωή που έζησαν, αξιώθηκαν ο μεν Άγιος Φιλούμενος και του μαρτυρικού Στεφάνου και ο Άγιος Γέρον Ελπίδιος αξιώθηκε, εκτός από τα πολλά πνευματικά παιδιά που είχε, αξιώθηκε τον μισθό του γονιού. Γιατί? Διότι η αδελφή των Αγίων χείρεψε και ο Άγιος Γέρον Ελπίδιος πήγε στην Αθήνα, έζησε ένα διάστημα εκεί, διακόνησε και βοήθησε και τα παιδιά της αδελφής του να μεγαλώσουν. Ένα από αυτά τα παιδιά, ο κύριος Εμίλιος, με πολύ μεγάλη αγάπη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, μας έστειλε, μόλις έμαθε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να ανακατασκευάσουμε την οικία του Αγίου και να λειτουργήσει σαν χώρο τιμής του Αγίου και του Αγίου Φιλουμένου και του Αγίου Γέροντος Ελπιδίου, μας έστειλε το κρεβάτι του Αγίου Γέροντος Ελπιδίου και την εικόνα στην οποία προσευχόταν ο Γέρον Ελπίδιος και βλέπουμε ότι μπορεί να μην έχει κάποια καλλιτεχνική αξία, αλλά ήταν η εικόνα στην οποία προσευχόταν ο Γέροντας. Ο σταυρός και το ρολόι είναι του Αγίου Φιλουμένου. Ο μικρός που είναι μέσα στο σταυρό, αυτός είναι ο αυθεντικός, απλά έχει τοποθετηθεί στο σταυρό για να είναι πιο εύκολη η προσκύνησή του.
ίσως ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η εικόνα του Αγίου Φιλουμένου, την οποία έχουμε εδώ στον χώρο, δωρήθηκε πριν καν ανακατασκευαστεί η οικία, έγινε όμως αγιογραφήθηκε για αυτό τον χώρο, έγινε η δωρεά από μία κυρία η οποία έζησε στο σπίτι αυτό, γιατί αγοράστηκε μετά από την οικογένεια του Αγίου, αγοράστηκε από μία οικογένεια η οποία έζησε εδώ, και η γιαγιά, η οποία ευλαβούνταν πάρα πολύ τον Άγιο Φιλούμενο, φρόντισε και για την εικόνα που θα υπήρχε εδώ στο χώρο. Και στην Ελλάδα τον γνωρίζουμε και τον αγαπάμε τον Άγιο Φιλούμενο. Βέβαια εκεί τον συνηθίσαμε στην αγιογραφία του με γυαλιά. Εδώ τον βλέπουμε χωρίς γυαλιά. Και εδώ και στο μοναστήρι επάνω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στις φωτογραφίες είναι με τα γυαλιά. Φορούσε γυαλιά ο Άγιος. Αλλά για κάποιο λόγο οι αγιογράφοι εδώ δεν του βάζουν τα γυαλιά. Ίσως γιατί φαίνεται να είναι και η στιγμή που τον ευλογεί ο Χριστός, του χαρίζει το στεφάνι του μαρτυρίου, και ίσως γι' αυτό δεν θέλησαν να βάλουν τα γυαλιά. Ουσιαστικά αυτή η εικόνα είναι βασισμένη και σε μια φωτογραφία που είχε βγάλει ο Άγιος μπροστά από το φρέα του Ιακώβ. Οι πόρτες είναι όλες καλυσμένες, βέβαια είναι αντίγραφα οι συγκεκριμένες πόρτες, ακριβώς όμως όπως ήταν οι πρωτότυπες. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ για όλα. Εμείς σας ευχαριστούμε για την ξανάγηση που μας κάνετε και νομίζω αγαπήσαμε πιο πολύ τον Άγιο Φιλούμενο τώρα το και θα τον αγαπήσουν και πιο πολύ και στην Ελλάδα που θα δουν το οδηπορικό. Να έχουμε την ευχή σας. Ευλογείτε. Να μας μνημονεύετε. Αμήν. Η αγάπη των ανθρώπων και η ευλογία του Δεσπότη μας έχουμε στο μοναστήρι και στο χωριό Λείψανον του Αγίου Φιλουμένου και έχουμε και το πετραχύλι που φορούσε ο Άγιος όταν μαρτύρησε. Έρχεται πολλής κόσμος στο μοναστήρι για να προσκυνήσει τα λείψανά του και να παρακαλέσει τον Άγιο για ό,τι πρόβλημα έχει. Έχουμε πολλά θαύματα του Αγίου που έγιναν στις μέρες μας και συγκλονιστικά θαύματα. Από θεραπείες καρκίνου μέχρι παρηγοριές ανθρώπων που δεν παρηγορούνταν με τίποτα. Αυτά για τον Άγιο Φιλούμενο. Εύχομαι ανεβοήθειά μας. Επόμενος προορισμός μας, ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία του νησιού, το καθολικό της άλλοτε Ιεράς Μονής Παναγίας του Άρακος. Τώρα μόλις βγήκαμε από τα όρια του χωριού Ρούντας και πηγαίνουμε προς το χωριό Σαράντι, όπου βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας του Άρακα. Εκεί εφημέριος είναι ο πατήρ Χριστόδουλος Ερημάκης, όπου θα μας μιλήσει για τον ναό. Είναι περίπου από την Ορούντα μισή ώρα δρόμος. Τώρα ανεβαίνουμε προς τα βουνά της Μαδαρής. Περίπου σε έναν τέταρτο θα είμαστε στην Παναγία. Πρώτο ο Θεός.
εδώ στο χωριό, στο Σαράντι, είναι ένας νεαρός ιερέας, ο πατήρ Χριστόδουλος Ερημάκης, που αποφάσισε να μείνει εδώ στον τόπο καταγωγής του, να ιερωθεί και να λειτουργεί και τα δύο τα χωριά. Είναι δύο μικρά χωριά, όμως ο πατήρ Χριστόδουλος λειτουργά και συντηρεί τις εκκλησίες και λειτουργά και τα δύο χωριά και τις εκκλησίες των δύο χωριών. Έτσι μένουν ζωντανών κατά κάποιο τρόπο εκκλησιαστική ζωή σε αυτά τα χωριά. Το ένα χωριό περίπου νομίζω υπάρχουν 13 κατοίκοι και στο άλλο καμιά σαρανταριά. Ένα άνθρωπος με μεγάλη αγάπη είναι ο πατήρ Χριστόδουλος. Αγαπά τους χωριάνους του. Είναι και ο παπάς, είναι και το ασθενοφόρο, είναι και ο νοσοκόμος. Αξίζουν συγχαρητήρια του πατήρ Χριστόδουλου εδώ πέρα. Φτάσαμε στο μοναστήρι της Παναγίας του Άρακα. Είναι αυτό που είναι μπροστά μας. Αγνή Παρθένε Δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε, Νυμφιανή Βρεφτε, Παρθένε Μητυράνασα, Πανέντρωσε τε Πόχε, Νυμφιανή υψηλότερα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα. Νυμφιανύμφευτε παρά παρθενικών χωρών αγγέλων υπερτέρα. Το νησί της Κύπρου είναι γεμάτο από ιερές μονές και ιερούς ναούς, οι οποίοι έχουν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το χαρακτηριστικό. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα όμορφο και παλαιό μοναστήρι, το μοναστήρι της Παναγίας του Άρακα, και έχουμε κοντά μας τον εφημέριο του διπλανού χωριού, ο οποίος όμως είναι και υπεύθυνος στο μοναστήρι του Άρακα και ο οποίος θα μας μιλήσει για την ιστορία του τόπου αυτού του μοναστηριού. Πατέρα Χριστόδουλε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε στη Μονή της Παναγίας του Άρακα. Μιλάμε για μια μονή η οποία είναι 12ος αιώνας, 1192. Είναι καθαρά βυζαντινό χτίσμα. Ο χτίτορας της μονής είναι ο Λέων ο Αυθέντης. Από το 12ο αιώνα μέχρι και το 1870 είναι ιαντρικό μοναστήρι. Από το 1870 και μετέπειτα λειτουργά
μνημονεύουμε πάντοτε μονή, όμως είναι σαν ένα οριακός ναός για τις δύο. Σημαντικά, πολύ σημαντικά στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη Μονή είναι η αγιογραφία εδώ, η Παναγία Ιερακιώτισσα, η οποία απεικονίζεται όρθια πλέον να κρατά τον Χριστό. Δεξιά-αριστερά είναι τα σύμβολα της Σταυρικής Θυσίας και ο Χριστός εδώ φέρει σκουλαρίκι, το οποίο το σκουλαρίκι ήταν έθιμο να βάζω στο μοναχοπέδι, στο μονογενή, να βάζουν σκουλαρίκι. Με την κυπριακή παράδοση, το σκουλαρίκι το έφερνε πάντοτε το αγόρι που ήταν στην οικογένεια, να φέρει σκουλαρίκι και να εισπράττει σημασία και αγάπη αδελφική από την γειτονιά. Δηλαδή στο σπίτι του δεν θα έβρισκε τέτοιου είδους σημασία και έβγαζαν το σκουλαρίκι πλέον τη μέρα που θα παντρευόταν. Γιατί πλέον σημασία και αγάπη θα εισπράττει από τη σύζυγο και σκουλαρίκια πλέον θα είχε η σύζυγος. Ο αγιογράφος εδώ παίρνει την παράδοση και την τοποθετά εδώ στο θέμα της αγιογραφίας, για να δείξει τη μοναδικότητα ο ένας και μοναδικός, Υιός και Λόγος του Θεού. Μαρία υπάρθενε κόσμου παντός Κυρία. Κάτι άλλο είναι η Παναγία Ελεούσα, Χριστός ο Αντιφωνητής, ο οποίος γίνεται μία δέηση ανάμεσα στον Χριστό και στην Παναγία, το οποίο είναι ότι η Παναγία αιτείται έλεος για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικός ο διάλογος του Χριστού και της Παναγίας εδώ, γιατί λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό και σώσον χάριν. Δηλαδή, κάνε το χάρι σε μένα. Και της λέει ο Χριστός, έξισον λίτρων. Χάρη σε σένα, θα έρθει λύτρωση στην ανθρωπότητα. Και του λέει η Παναγία στο τέλος, ευχαριστώ σοι λόγοι. Υπέρ εν δόξω Τέρα. Το τέμπλο είναι προσθήκη, είναι πολύ μεταγενέστερο, μιλάμε για 17ο αιώνα. Κάτι διαφορετικό είναι μέσα στο Ιερό Βήμα, πάνω από την Αγία Τράπεζα στο κέντρο, το κεντρικό μετάλλιο που απεικονίζονται οι Άγιοι, Κύπριοι Άγιοι, πρώτοι αρχιερείς. Στο κέντρο είναι ο Άγιος Αυξήβιος. Είναι ο πρώτος επίσκοπος όλων, που όταν λειτουργούμε είναι σαν να έχουμε χρέος σε αυτόν τον Άγιο. Ότι από αυτόν έχουμε ιεροσύνη, ιερείς, και οι αρχιερείς όλοι, έτσι. Χαίρε, ειρήνη και χαρά, λιμήν τη σώμα.
Το κάθε τι μέσα για την αγιογραφία βγάζει πολύ θεολογικά μηνύματα. Και ας πούμε για παράδειγμα η γέννηση. Βλέπουμε τη γέννηση του Χριστού και βλέπουμε πού είναι ο Χριστός τοποθετημένος, όχι σε μια φάτνη, αλλά σε έναν τάφο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ότι ο Χριστός γεννήθηκε με απότερο σκοπό να μπει στον τάφο για να φέρει την Ανάσταση. Ή βάζει μπροστά από τον δίκαιο Ιωσήφ πάλι στην γέννηση έναν άλογο. Ενώ αν δούμε αρκετές αγιογραφίες, βάζει έναν παππού που δηλώνει τον πειρασμό, έτσι. Εδώ βάζει το άλογο, δηλαδή χωρίς λογική. Επισκέπτονται καθημερινά το μοναστήρι αρκετοί άνθρωποι. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ιδιαιτέρως, για παράδειγμα, οι Ελληνόφωνοι, οι Ορθόδοξοι. Τους χειμερινούς μήνες οι περισσότεροι που έρχονται εδώ, γιατί το βλέπουν σαν μνημείο, είναι Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί και Ιταλοί, ιδιαιτέρως όμως οι Γερμανοί. Το οποίο μου κάνει χαρακτηριστική εντύπωση με τους Γερμανούς, ότι οι πλήστοι γνωρίζουν αρχαία ελληνική γλώσσα. Για ποιο λόγο έρχονται οι Γερμανοί, απλώς το δουν σαν μνημείο, σαν... Οι Γερμανοί έρχονται και το βλέπουν σαν μνημείο. Βλέπουν την τέχνη, βλέπουν την κάθε αγιογραφία με θέμα λεπτομέρειας, βλέπουν την τεχνική που χρησιμοποιεί ο αγιογράφος εδώ. Οι φορητές εικόνες που βλέπουμε εδώ στο τέμπλο είναι 17ου αιώνος. Οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, οι αυθεντικές, σήμερα φυλάσσονται στο Βυζαντινό Μουσείο της Αρχιεπισκοπής. Μπαίνοντας μέσα στο ναό μπορούμε να δούμε ότι δεν υπάρχει αρκετός φωτισμός, όμως την λίγη ώρα που θα μείνουμε μέσα στο ναό, αυτό το μπλε που υπάρχει, που βάζει την αγιογραφία ο αγιογράφος, βλέπουμε ότι συνεχώς να αυξάνεται το φως. Σήμερα αρκετοί αγιογραφοί προσπαθούν να αγιογραφήσουμε πρότυπον τον Άρακα. Σημαντική ήταν η συμβολή των κατοίκων της περιοχής στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959. Η περιοχή είχε αρκετά άτομα στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959 από εδώ, που είχαν λάβει μέρος. Ήδη εδώ στις δύο κοινότητες είχαν ετοιμάσει 4 κρυσφύγετα, τα οποία τα δύο είχαν βρεθεί και είχαν ανατιναχτεί, ήταν μέσα σε σπίτια. Το ένα το κρυσφύγιο ήταν στο σπίτι του μακαριστού πατρός Χαρολάμπους, που ήταν εφημέριο στο Σαράντι. Το άλλο ήταν κάτω στο Λαγουδερά, σε ένα άλλο σπίτι του κυρίου μακαριστού και αυτού, Μιχαήλ Ελευθερίου. Τα άλλα δύο κρυσφύγετα ήδη ήταν πάνω σε δύο βουνά, ένα στο Λαγουδερά και ένα στο Σαράντι, τα οποία αυτά δεν έχουν ανακαλυφθεί. Αρκετά άτομα έχουν υποφέρει ιδιαιτέρως από βασανιστήρια που έχουν υποστεί. Και μια παρένθεση εδώ, τη μέρα της 3 του Μάρτη του 1957, μέσα στο κρυσφύγετο που ανατινάχτηκε μαζί με τον Αυξεντίου, ήταν δύο οι οποίοι ήταν από τα Λαγουδερά. Ο ένας είναι σήμερα 88 χρονών και στέκεται στο δεξιό ψαλτήρι.
και έρχεται και εδώ στον Άραγα και στις ακολουθίες και σε όλα ο κύριος Ανδρέας Στυλιανού. Ο άλλος, ο Φιδιάς Σημεωνίδης, έχει κοιμηθεί, έχει φύγει από τη ζωή πλέον, είναι στους ουρανούς από το 1979. Αγαπητοί τηλεθεατές, αφήνοντας την Ιερά Μητρόπολη Μόρφου, ευχόμαστε ο γνωστός και λαοφιλής Άγιος Φιλούμενος να πρεσβεύει μαζί με όλους τους Αγίους του νησιού για τον κυπριακό λαό και τα δίκαια της ελληνικής Κύπρου.